So, welcome again. Κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στην Ελλάδα και είμαι σίγουρος ότι θα έχετε ιδιαίτερα χρήσιμες και επικοινωνικές συνομιλίες με τους Έλληνες ομολόγους σας και με ικανοποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι η επίσκεψή μου στη Σόφια αμέσως μετά τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης σηματοδότησε μια πιο δυναμική φάση στις ήδη εξαίρετες διμερείς μας σχέσεις. Και στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η σημερινή σας επίσκεψη, μια επίσκεψη η οποία πραγματοποιείται σε ιδιαίτερα κρίσιμες ώρες και απαιτεί τον συντονισμό και τη συνεργασία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του ΝΑΤΟ. Χθεσινή αναγνώριση από τη Ρωσία της μονομερούς ανακήρυξης ανεξαρτησίας εντός εισαγωγικών από τις αυτοανακηρυχθήσεις δημοκρατίες του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ παραβιάζει κατάφορα το διεθνές δίκαιο, την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας αλλά και τις συμφωνίες του Μίνσκ. Και όπως κάθε αναθεωρητική πρωτοβουλία υπονομεύει τη διεθνή σταθερότητα και την πρόοδο. Η Ελλάδα ως θεμελιώδη αρχή σέβεται την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία όλων των κρατών. Καταδικάζει συνεπώς απερίφραστα ενέργειες που αντιβαίνουν σε αυτές τις αξίες και ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ συντονίζεται ήδη με τους εταίρους της ώστε η αντίδρασή της να είναι κοινή και ουσιαστική. Έχω ήδη επικοινωνήσει σε αυτή την κατεύθυνση με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Η χώρα μας έχει έναν επιπλέον λόγο ανησυχίας και παρακολούθησης των εξελίξεων. Την προστασία και τη στήριξη της ελληνικής ομογένειας στην Ουκρανία, αλλά και της πολυπληθούς κοινότητας στην Μαριούπολη, η οποία έχει παρουσία 2.000 και πλέον ετών στην περιοχή και για την οποία εργαζόμαστε. Η παγκόσμια κοινότητα έχει μία ευκαιρία να αντισταθεί στην ισχύ των όπλων, στην αμφισβήτηση των συνόρων και των διεθνών συνθήκων. Ο πολιτισμός και οι κατακτήσεις του 21ου αιώνα δεν πρέπει να επιτρέψουν την επιστροφή του κόσμου σε συνθήκες βίας άλλων εποχών και στις ένοπλες λύσεις των διακρατικών διαφορών. Σε αυτό το μέτωπο κρίνεται τώρα η ευθύνη κυβερνήσεων και λαών. Και όσον αφορά τις πιθανές επιπτώσεις από την κλιμακούμενη κρίση, ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα, θέλω να διαβεβαιώσω όλους τους Έλληνες πολίτες ότι έχουμε ως κυβέρνηση λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η τροφοδοσία της χώρας σε φυσικό αέριο να παραμείνει ασφαλής και να συνεχιστεί απρόσκοπτα. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συνδράμει τη φίλη Βουλγαρία και στον τομέα της ενεργειακής επάρκειας. Very good to welcome you with some comments on the situation in the Ukraine and also pointed out that on the crucial issue of natural gas supply we stand ready to support Bulgaria in any way possible to overcome what we expect is going to be a short-term crisis. And of course we are working together to complete as quickly as possible the IGB interconnector, which we know is so important for Bulgaria in order to allow you to diversify your natural gas supply. So again, welcome to Greece. Thank you very much for this warm welcome. We are also very concerned about the crisis in Ukraine and the ensuing energy crisis. We believe that all international law should be followed and it is currently being violated in a I'd say very brutal manner. We are also willing to work with Greece and help in electric supply to make sure that there is no discontinuity and also to prepare all the projects that we are looking to discuss at the G2G, which is south to north connectivity, which is critical for the European region. Also, as you mentioned, the connectivity in the energy systems and integration of closer integration of the energy systems, as well as several of the other projects that we have been
discussing over the years, such as the final border crossings that we're hoping to complete, as well as making sure that the flow of goods and flow of people is facilitated.